Τζόγλου, καλημέρα σας κύριε, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα. Όλα καλά. Πάντα τέτοια να έχουμε πάει. Είναι ωραία όμως, να σου πω κάτι, είναι ωραία. Είναι πολύ ωραία. Να ζούμε στην Τζίτα έτσι να βλέπουμε, και να βλέπουμε πράγματα τα οποία, ρε παιδί μου, σου αφήνουν και πολύ περιθώριο για κουβέντα. Απλά ξέρεις, τώρα δεν προλαβαίνουμε να δούμε όλα τα παιχνίδια. Αλλά τι να κάνεις, εντάξει. Εντάξει, okay. Δεν πειράζει. Είδαμε λίγο από τα επόμενα με το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, εντάξει. Αλλά τουλάχιστον είδαμε αυτό το πολύ ωραίο παιχνίδι χθες, ναι, στη Φιλαδέλφεια. Ήταν πράγματι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Η ΑΕΚ, το καλύτερο από όλα για μένα είναι ότι η ΑΕΚ το έπαιξε το παιχνίδι στα ίσα, και αυτό και ο Άγιαξ, που είναι Άγιαξ, παρότι δεν είναι η ομάδα, ας πούμε, του 18, δεν έχει τους 4-5 ποιοτικούς παίχτες που τους έβλεπες και έλεγες θα πάνε στη Τζέλσι, στη Γιουβέντους, στη Μπαρσελόνα, αλλά ήταν Άγιαξ. Δηλαδή ήταν η ομάδα που ξέρουμε, που έχει πλέον μετά από τόσα χρόνια, τη βλέπεις και καταλαβαίνεις το παιχνίδι της. Μια ομάδα πολύ οργανωμένη, μια ομάδα με ταλέντο, όχι υπέρ ταλέντο, αλλά ταλέντο. Με αθλητικά στοιχεία, κάποιοι παίκτες θα είναι ντουλάπες. Με αθλητικότητα μεγάλη και γρήγορη και δυνατή. Ναι. Μπράβο, μπράβο. Και το ευχάριστο, ας πούμε, για την ΑΕΚ, που πιστεύω αυτό ήταν, που στο τέλος ικανοποίησε τους πάντες και ο κόσμος χειροκρότησε, και ο Αλμέιδα ήταν πολύ έτσι χαρούμενος, να το πω, στη συνέντευξη τύπου, ήταν ότι κατάφερε η ΑΕΚ να σταθεί ανταγωνιστικά όλο το παιχνίδι. Πολύ σημαντική για μένα και η δήλωση του προπονητή του Άγιαξ. Είναι πρώτη φορά που ακούω έτσι από προπονητή ομάδας τέτοιου επίπεδου να λέει ότι είναι καλό το αποτέλεσμα σε αυτή την έδρα με αυτόν τον αντίπαλο. Τώρα από εκεί και πέρα θα μπορούσε το παιχνίδι και να το κερδίσει σίγουρα. Είχε την τελευταία ευκαιρία που ήταν και η μεγαλύτερη του αγώνα. Και καλύτερο τελείωμα στο μάτς από τον Άγιαξ. Ναι, έτσι. Ναι. Όχι, πραγματικά, ιδίως το τελευταίο έτσι 20 λεπτό, 25 λεπτό. Μισά ώρα θα σου λέγανε, από το 60 και μετά, ναι, η Άγιαξ είναι πολύ καλή. Ήταν πολύ καλή. Ήταν καλύτερα τον αντίπαλο, γιατί για μένα ήταν καλή σε όλο το παιχνίδι. Σωστό, δηλαδή, ναι, σωστό. Για να σταθεί σε αυτό το επίπεδο και να φτάσει στο τέλος να μπορείς να πάρεις και την νίκη, πρέπει να είσαι καλός. Για μένα ήταν καλή σε όλο το μάτς. Στο τελευταίο μισάωρο, να πούμε, ήταν καλύτερη. Ήταν ένα πολύ έτσι συναρπαστικό παιχνίδι, δηλαδή πιστεύω και για τους ουδέτερους όσοι το είδαν. Βέβαια δεν θα αναπολύσει, γιατί μόνο ο Ολυμπιακός έπαιζε εκείνη την ώρα. Και για τους ουδέτερους πιστεύω ήταν ένα ευχάριστο μάτς αυτό χθες. Αλλά σημασία έχει ότι εξτάθηκε, παρέμεινε πρώτη στον όμιλο, σε συνδυασμό και με το άλλο αποτέλεσμα, αφού η Μπράιτον το γύρισε στη Μασσαλία, και είναι μέσα. Τώρα αν είχε μπει αυτό το γκολ στο τέλος του Γιόνσον, θα μπορούσαμε να μιλούμε ακόμη περισσότερο για πρόκληση. Θα ήσουν ακόμα εκεί. Ναι, όντως, σωστό, τελείως διαφορετικά. Τελείως διαφορετικά. Αλλά εντάξει, τώρα μην μείνουμε σε αυτό. Ήταν καταρχάς ένας πάρα πολύ ωραίος συνδυασμός. Ήταν το σήμα κατευθείαν της ΑΕΚ, δηλαδή κλέψιμο ψηλά συνδυασμός. Βγήκε τετατέτ. Okay, εντάξει, δεν έκανε καλό τελείωμα ο Γιόνσον εκεί πέρα. Δυσκολεύτηκε και λίγο στη φάση, γιατί έκανε κίνηση προς τα πίσω κάπως για να πάρει την μπάλα, και ίσως εκεί δεν τον βοήθησε. Αγχώθηκε κιόλας μπροστά στο τέρμα προφανώς, γιατί ενώ κάνει προσποίηση και πέφτει ο τερματοφύλακας, δεν τη σκάβει την μπάλα, πάει να τη στείλει στη γωνία και τη βγάζει. Ναι, ναι. Εκεί θέλει ένα σκαψιματάκι να πάει μπάλα μέσα. Μπράβο, ναι. Δηλαδή, εκεί ας πούμε αν ήταν ο Πιζάρο, ξέρω εγώ, ή ο Μάνταλος, μπορεί να το βάζω πολύ εύκολα. Δεν ξέρω αν μπορούσαν να κάνουν βέβαια την κούρσα αυτή 40 μέτρων, όπως θέλει ο Γιώργος. Ακριβώς, και το κλέψουμε και την κούρσα. Οπότε, ναι. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις, έτσι είναι. Έτσι, έτσι. Εντάξει, έχουμε δει ευκαιρίες, έχουμε δει Τζίμι Πατήκα με Παναθηναϊκό το 39. Έχουμε δει πολλά. Μπράβο, έχουμε δει Ντέμι στη Λοκομοτίβ, οπότε οκ, εντάξει. Και με τη Ρεάλ. Δεν είναι, μπράβο, ναι, εντάξει, κανένα μην το βγάλει με τον Ντέμι τώρα. Χαζογκολί, ο ίδιος θα λέει, ρε, ο ίδιος θα λέει. Το ξέρω. Αλλά οκ. Λοιπόν, φοβερές οι επιστροφές Βίντα μου Κουντή, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Εγώ λέω στο δεύτερο ημίχρονο, μετά την είσοδο του Γιόνσον, ανέβηκαν και αυτοί ένα επίπεδο. Ναι. Κοίτα να δεις.
Είχε ανέβει όλη η ΑΕΚ σε εκείνο το σημείο. Ναι, ξέρετε το λέω, γιατί μέχρι να μπει ο Γιόνσον υπήρχε ένα ζητηματάκι στον άξονα της ΑΕΚ. Ήταν πολύ εύκολη η μετάβαση του Άγιαξ στην περιοχή της ΑΕΚ από τον άξονα. Ναι, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι στο συγκεκριμένο είχαν αυτοί οι δύο την ευθύνη, ας πούμε. Όχι, το αντίθετο, την ευθύνη δεν την είχαν. Θα έλεγα ότι σώσανε και πολλές καταστάσεις μετά τον Στάνκοβιτς που ήταν ο κορυφαίος δηλαδή, θεωρώ της ΑΕΚ χθες, ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ. Και αυτοί οι δύο στάθηκαν πάρα πολύ καλά με δεδομένο τους αντίπρος, γιατί η πραγματικά πιο δυνατή έτσι πέθεσε ο Άγιαξ ήταν η επιθετική τριάδα του. Οπότε τους βάζεις ένα πόντο παραπάνω. Και επίσης φάνηκε χθες εσύ, Κωστά, πόσο σημαντική ήταν η απουσία του Λιβάη σε αυτές τις φάσεις που προσπαθεί να βγει ο Πόνσε στην άμυνα, να βγει στην πλάτη της άμυνας και τις τρεις φορές τον έχουν προλάβει αμυντική, ενώ ας πούμε με το Λιβάη θα ούτε μελάσω. Ναι. Δεν υπάρχει θέμα. Εγώ δεν θέλω τώρα, όταν έχει κάνει η ομάδα τέτοια εμφάνιση, ας πούμε, και έχουν δώσει όλοι το 100%, είναι λίγο άδικο να λες. Όχι, ότι ποδοσφαιρικά έλειτε, μιλάμε, δεν μιλάμε. Αλλά πραγματικά έλειπε. Πραγματικά έλειπε. Ναι. Ποδοσφαιρικά, όπως το λες, έλειπε. Ναι. Και του τέριαζε το μάτς. Ναι. Του τέριαζε το μάτς. Φου, έτσι όπως γίνει ροντέο, χαλά. Ναι. Γιατί και ο Άγιαξ δεν είναι μια ομάδα, ξέρεις, που θα προσαρμοζόταν πάνω του να τον εξουδετερώσει. Και όπως ήταν το παιχνίδι αυτό, όπως λες, στο ρυθμό, το πάνω κάτω, θα έκανε πράγματα. Mm-hmm. Ο Λιβάη, εντάξει, δεν τον είχε. Οπότε στο ρόλο που έκανε, γιατί ήταν ένας πολύ δύσκολος ρόλος, προσπάθησε να δώσει όλα, και αυτό και έγινε και αλλαγή. Το εξήγησε και ο προπονητής στη συνέντευξη τύπου, ότι είχε κουραστεί πάρα πολύ σε εκείνο το σημείο που βγήκε. Και η αλλαγή αυτή, να παίξει ουσιαστικά χωρίς φορ, τη βοήθησε πάρα πολύ. Δηλαδή, πιστεύω ήταν η κούραση, αλλά εκεί το σκέφτηκε κιόλας ότι θα τέριαζε καλύτερο να βγάλει έτσι παίκτες από τις πίσω γραμμές και τη βγήκε. Ο Άμραμπα ήταν τρομερός, πάρα πολύ καλός, φτιάχνει και το γκολ. Ο Γκάτι δεν ήταν πολύ καλά, δηλαδή το καλύτερο του σημείο στο παιχνίδι ήταν μετά το χτύπημα στο κεφάλι, που έκανε δύο ενέργειες, έκανε και δύο τελικές. Αλλά σε γενικές γραμμές, τέλος πάντων, η ΑΕΚ, αυτό που για μένα είναι το κυριότερο, είναι ότι σε αυτό το επίπεδο, με αυτόν τον αντίπαλο, έπαιξε το παιχνίδι στα ίσα. Σίγουρα θα μπορούσε να το χάσει, αλλά στο τέλος θα μπορούσε και να το κερδίσει. Έτσι, έτσι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και ότι σου αφήνει μια μικρή πίκρα το ένα με τον Άγιαξ, φίλε, και αυτό σημαντικό είναι. Είναι πρόοδος. Ναι, βεβαίως. Είναι πρόοδος. Είναι πρόοδος. Σίγουρα η τελευταία ευκαιρία είναι αυτή που. Ναι. Που μένει. Τσούμπερ ενώπιση Πανατολικού. Τώρα θα το δούμε σήμερα. Δεν ξέρω, ίσως το προστατεύσει κάτι. Okay. Κάτι βαρύ είναι. Ναι. Δεν είναι κάτι βαρύ. Ωραία. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, έχουμε πολλή δουλειά σήμερα, προχωράμε και θα τα πούμε τώρα από Δευτέρα πρωτοθέσεις. Εννοείται. Για χαρά. Έλα, καλή σου μέρα. Λοιπόν, πάμε αμέσως στο δελτίο.